Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαι ο Κώστας Σομπούρας από το Σωματινού Πάνω από τα Αρφαρά. Το 2009, και ενώ ζούσα στα Πετράλωνα, οργανώθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό τότε της περιοχής και εκλέστηκα στη Γραμματεία. Από θέσεις λοιπόν, παρατήρησα όλη αυτή την πορεία. Το 2012 κατέβηκα στη Μεσσηνία, γρήγορα στο, σαν μέλος της Δηματίας Συνομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. Με ένα λόγο έζησα τη μεγάλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το, απ το 3,5% που είχε το 2009 στο να γίνει κυβέρνηση. Φτάσαμε σε, ε, σε αυτή την περίοδο, όσο πιο πολύ στρεφόταν ο κόσμος προς το ΣΥΡΙΖΑ, Τόσο, τόσο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στρεπόταν και αραγηθόριζε προς τα δεξιά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό εκείνη περίοδου. Φτάσαμε στις εκλογέ του Γενάρη του 2015. Η εξαγγελία για κυβέρνηση της Αριστεράς έγινε κυβέρνηση της Αριστεράς και της ακροδεξία. Το μνημόνιο που θα καταργούσαμε ένα νόμο άρχισε να το διαχειρίζεται η κυβέρνηση βάζοντας κόκκινε γραμμέ στι διαπραγματεύσει που όλο και τι οδοπατούσαν σε ένα καθοδικό σφυράλ. Αρχιτέκτονα αυτή τη πολιτική ήταν ο Βαρουφάκη του Μέρα 25 με την ενδιάμεση συμφωνία του Φλεβάρη που δεν ήταν τίποτα άλλο από μνημόνιο. Στη συνέχεια είχαμε το δημοψήφισμα και το τρίτο φαρμακερό μνημόνιο. Εκεί αποχώρησα από την Ομαρχιακή Επιτροπή όχι μόνο εγώ και η πλειοψηφία τη επιτροπής Επιτροπή Μεσυνία, καθώ εκατοντάδε ελέγχη. Η πλειοψηφία όμω του κόσμου αποδέχτηκε την εξήγηση ότι δεν γινόταν αλλιώ. Ακολούθησε η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε η σχεδόν ανήπαρτη αντιπολίτευση ή μάλλον συμπολίτευση με την ψήφιση πάνω από το 50% των νομοσχεδίων Καταξεπίλησαν τα πάντα. Και όταν λέμε νομοσχέδια από αυτά που ψηφίσανε, ήταν ει βάρο τη εργατικής τάξη. Ακολουθεί η νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του ξενόφορτου Προέδρου, ο οποίο έγινε να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ σε δημοκρατικό κόμμα. Κατά τα πρότυπα τον είπα. Άρα, οριστική μετατόπιση στο αστικό πεδίο. Συμβολογραφική πράξη, δηλαδή, με λόγο γιατί έχει γίνει εδώ και καιρό. Και, σημειώ... και επίση πρέπει να θυμηθούμε και τη δήλωση του Νίκου του Φίλη όταν φτιάχτηκε η Νέα Αριστερά, η οποία λέει δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον κόσμο τη ριζοσπαστική αριστερά να πάει στο κουκούε Αυτό ήταν το πρόβλημά του και αυτό ήταν ο εχθρό του. Τα τελευταία χρόνια, εδώ και δυόμιση χρόνια, στρατεύουμε με το ΚΟΚΟΕ σε όλε τι μάχε. Τα βασικά μου συμπεράσματα από αυτή την πορεία είναι ότι ο κόσμο που ετάσχει και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ήθελε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει τη ζωή του. Προδόθηκαν πολύ γρήγορα οι ελπίδε αυτού του, του, του κόσμου. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να λειτουργήσει στα πλαίσια τη καπιταλιστική διαχείριση, ελπίζοντα ότι θα μπορούσε να δώσει κάποια ψίχουλα. Αλλά φεύγει ο καπιταλισμό, δεν εξυγχρονίζεται. Μόνο ανατρέπεται. Οι αντικειμενικέ συνθήκε σήμερα είναι υπερόρισμοι για το σοσιαλισμό. Κοντεύουν να σαπίσουν. Τι λείπει, Λείπει το υποκείμενο, Λείπει το εργαλείο, Λείπει το μαζικό επαναστατικό κόμμα τη εργατική τάξη. Ευτυχώ στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το εργαλείο. Είναι το κουκουέ. Ο διπλασιασμό τον ποσοστό τη προηγούμενε εκλογέ, όπω και η επιβεβαίωση τη πορεία στι δημοτικέ εκλογέ, αυτό αποδεικνύει. Μια πιθανή νίκη αυτού του κόμματο, του επαναστατικού κόμματο τη εργατική άξη που θα γίνει όλο και πιο μαζικό, αυτό θα είναι μια σειρά η οποία θα αλλάξει την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Θα δημιουργηθούν καινούργια κόμματα αριστερά, κομμουνιστικά. Και έτσι θα, οδηγήσει, θα, οδηγηθεί η παγκόσμια εργατική τάξη στην απελευθέρωση και στον σοσιαλισμό. Καλώ του μεσίνιου συντρόφου του αριστερού, με αυτού που πολεμήσαμε μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, να συστρατευτούμε όλοι στο ΚΟΚΟΕ, παρά τι επιμέρου επιφυλάξει μα. Την ίδια έκκληση κάνω και στου συντρόφου τη αντικαπιταλιστική αριστερά. Κάποιοι είναι σήμερα εδώ πέρα. Από αυτού που αποχωρήσαμε τότε από την Ομαρχική Επιτροπή, πάρα πολλοί έχουν στρατευτεί στο ΚΚΕ. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σύντροφοι. Ε, εκείνο που επίσης θέλω να πω τελικά είναι και το εξή. Η ανάπτυξη που υπάρχει στο ΚΚΕ σε ψήφους πρέπει να ψηγά σιγά να μετατραπεί και σε οργανωτική δύναμη. Είναι απαραίτητος απαραίτητο όρο για να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πολύ γρήγορα προ τα πάνω. Για μένα, σύντροφοι, ο μόνο δρόμο που υπάρχει σήμερα είναι ο σοσιαλισμό. Και ταυτόχρονα οργάνωση και αγώνα για τον σοσιαλισμό. Γεια σας, σύντροφοι. Σας ευχαριστώ πολύ.